Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι συμμετείχαμε σαν Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση από τις 29 του Οκτώβρη μέχρι και χθες το βράδυ 1η του Νοέμβρη. Την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν πέρασε τόσος κόσμος. Συνήθως η Πέμπτη είναι η μέρα των εγγενείων, όλοι πάνε στα εγγένεια, όμως είχε πάρα πολύ κόσμο Σαββατοκύριακο. Τα μηνύματα θεωρούμε ότι είναι καλά το να συμμετάσχει σε μια τέτοια έκθεση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που η Βόρεια Ελλάδα μας τόνωσε και το καλοκαίρι με τα στοιχεία που είχαμε φέτος. Το θέμα της διαφημιστικής καμπάνιας είναι ένα ζητούμενο. Πώς μπορούμε, όταν ένας νομός χρειάζεται την διαφήμιση για να μπορέσει να επιβληθεί και να μπορέσει να υπάρξει έναντι άλλων προορισμών που είναι πολύ διαφημισμένοι, που δεν χρειάζονται καν διαφήμιση, δηλαδή η Μύκονος, η Ρόδος δεν χρειάζονται καν διαφήμιση. Κάποιοι άλλοι όμως τόποι, όπως η Χίωση, όπως κάποιοι άλλοι προορισμοί, χρειάζονται τη διαφήμιση για να πούν ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε, ελάτε να μας επισκεφθείτε. Υπήρξαν παρενέσεις από την κυρία Γκερέκου για περιορισμό των δαπανών και αν αυτό σηματοδοτεί κάτι για το νομό Χίου, αν δηλαδή οι προτροπές είναι να περιοριστούν οι δαπάνες για διαφημιστικές καμπάνιες. Μέχρι στιγμές δεν μας έχει έρθει τίποτα ακόμα. Γνωρίζω όμως, διαβάζοντας τα τουριστικά νέα μέσα από το ίντερνετ, ότι δυστυχώς το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης είναι στην blacklist, είναι στη μαύρη λίστα δηλαδή, των διαφημιστικών εταιριών του εξωτερικού, και να δω πώς θα καταφέρουμε να κάνουμε σωστή προβολή της πατρίδας μας, γιατί πρώτα διαφημίζεται η Ελλάδα και μετά όλοι οι άλλοι προορισμοί. Δεν έχουμε πάρει ακόμα την επιχορήγηση του 2008 από τα 120 χιλιάρικα που μας είχαν πει ότι θα πάρουμε. Μας έχουν στείλει μόνο τα 47 και υπολείπονται τα υπόλοιπα. Και από τα 120 χιλιάρικα του 2009 σίγουρα δεν έχουμε πάρει ακόμα κανένα ευρώ, διότι αυτά συνήθως δίνονται στις αρχές της επόμενης χρονιάς ή στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, από ό,τι καταλαβαίνω, να δοθεί κάποια επιχορήγηση το 2010. Όμως δεν βιαζόμαστε, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και συναντήσεις και με την Υπουργό Τουρισμού, την Υφυπουργό Τουρισμού, και με τον κύριο Γερμλάνο του Υπουργείου Πολιτισμού, μιας και τα Υπουργεία έχουν συνενωθεί, διότι είτε μας αρέσει είτε όχι, η προβολή είναι μεγάλος παράγοντας, δεν είναι χαζή όλες οι άλλες χώρες και ειδικά η Τουρκία, που δίνουν τόσα πολλά χρήματα στην προβολή του τόπου τους.